Την ακύρωση του προστίμου που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου για την διαμαρτυρία με έτοιμα να μην κλείσει το κατάστημα τη Τράπεζα Πυραιό στα Δίκια, ζητάμε ανακοίνωσή τη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγου Εύρου. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την απόφαση να επιβληθεί στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου το εξοντοτικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ επειδή ο Σύλλογο πρωτοστάτησε ώστε να μην κλείσει το υποκατάστημα τη Τράπεζα Πυραιό στα Δίκια, που σταματά την λειτουργία του τι επόμενε ημέρε. Συνεχίζοντα μια θλιβερή πορεία αποψήλωση, ερήμωση και υποβάθμιση τη περιοχή μα, η κραυγή αγωνία του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, όχι στην ερήμωση τη υπαίθρου, είναι και δικιά μα κραυγή. Μα πονάει όλου που βλέπουμε τον τόπο μα να αποψηλώνεται από υπηρεσίε και να ερημώνει. Πάει πολύ η κυβέρνηση που μα οδήγησε σε αυτή την κατάσταση και προσπαθεί τώρα με αγροτοδικία και εξοντοτικά πρόστιμα να μα φημώσει. Εκφράζοντα όλου του βιοπαλαιστέ αγρότε και κτηνοτρόφου τη περιοχή μα, απαιτούμε να ακυρωθεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου από το Αστυνομικό Τμήμα Δικαίων και δηλώνουμε προ κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να μα τρομοκρατήσουν. Είμαστε υποχρεωμένοι και το αισθανόμαστε ω καθήκον να αντισταθούμε στι πολιτικέ που οδηγούν τον τόπο μα στον μαρασμό και την μικρομεσία στο ξεκλίρισμα. Καλούμε κάθε σωματείο, κάθε φορέα να ενώσει τη φωνή του μαζί μα να απαιτήσει να διαγραφεί το πρόστιμο τη ντροπή, να απαιτήσει λύσει για να σταματήσει ο μαρεσμό τη υπαίθρου. Την άποψη τη Ένωση συμμερίζονται και δύο δημοτικέ παρατάξει του Δήμου Οριστιάδα. Οι παρατάξει εξέδωσαν ανακοινώσει διαμαρτυρία συμπαράσταση στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου. Η ανακοίνωση τη παράταξη είναι στο χέρι μα. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών είναι στο χέρι μα καταδικάζει απερίφραστα την επιβολή του εξοντοτικού και άδικου προστίμου των 3.000 ευρώ στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου για την διοργάνωση παράσταση διαμαρτυρία ενάντια στο κλείσιμο τη Τράπεζα Πυραιό στα Δίκαια. Όπω επισημείναμε και στην προηγούμενη ανακοίνωσή μα, την διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε παρόλο που δεν υπήρξε καμία παραβίαση των Μέτρων, η στάση του ΑΛΦΑΤΑΒ δικαίων ήταν κάτι παραπάνω από εχθρική. Προφανώ, ο στόχο δεν ήταν άλλο από τον εκφοβισμό και την ποινικοποίηση τη διαμαρτυρία. Αυτό το απαράδεκτο συμβάν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ω μεμονωμένο και ω απόρρια υπερβάλλοντο ζήλου κάποιου αστυνομικού οργάνου. Αλλά εντάσσεται σε μια γενικευμένη προσπάθεια κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση που προκρίνει σαν λύσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, την αστυνομοκρατία και την καταστολή. Όσοι φιλοδοξούν να χρησιμοποιήσουν την κρίση τη πανδημία του κορονοϊού ω όχημα για την εκτροπή του δημοκρατικού δημοκρατικού α συνειδητοποιήσουν πω η αποτυχία του είναι δεδομένη γιατί ο ελληνικό λαό έχει ήδη περάσει μία φορά στην περιπέτεια του ολοκληρωτισμού και έστειλε του πρωταγωνιστέ του στο χρησιμοποιητή της ιστορίας. Και η ιστορία ω γνωστόν πολλέ φορέ επαναλαμβάνεται. Η λαϊκή συσπήρωση από την πλευρά τη αναφέρει. Ω λαϊκή συσπήρωση οριστιάδα καταδικάζουμε την απόφαση του ΑΛΦΑΤΑΦ δικαίων να επιβάλλει πρόστιμο ύψου 3.000 ευρώ στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Τριγώνου, Ζησίδη Παναγιώτη, ω διοργανωτή τη παράσταση διαμαρτυρία ενάντια στο κλείσιμο του υποκαταστήματο τη Πυραιό στα Δίκαια. Η αγωνία των κατοίκων για την περαιτέρω ερήμωση τη περιοχή του Τριγώνου επιβάλλει τον αγώνα είτε για να μην κλείσει το υποκατάστημα τη Τράπεζα, είτε για τα προβλήματα του κέντρου υγεία, είτε για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα που έχει οδηγήσει στην ερήμωση τη υπαίθρου. Είναι απαράδεκτη η κατηγορία περί διοργάνωση συγκέντρωση, καθώ η συμβολική παράσταση διαμαρτυρία έγινε από ελάχιστα μέλη του Συλλόγου και η διοργάνωση ήταν υποδειγματική, τηρώντα αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση τι υποδείξει των υγειονομικών, σε αντίθεση με την πολιτική τη κυβέρνηση που έχει αφήσει απροστάτευτο το λαό απέναντι στην πανδημία. Η εξέλιξη αυτή είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται για να τρομοκρατήσουν του αγωνιζόμενου αγρότε, τον αγωνιζόμενο λαό. Γίνεται για να περιορίσουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τι λαϊκέ εργατικέ ελευθερίε. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την πανδημία και τα μέτρα για να επιβάλλει συγγύη νεκροταφείου στο λαό τώρα που αποκαλύπτονται οι εγκληματικέ τη ευθύνε για τη μη θωράκιση του δημόσιου συστήματο υγεία και την μη λήψη μέτρων σε κρίσιμου χώρου όπω τα σχολεία και εντείνει την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα με μία σειρά μέτρα. Δεν θα του το επιτρέψουμε. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να ακυρώσει το πρόστιμο τη ντροπή, να μην κλείσει το υποκατάστημα τη τράπεζα και να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων τη περιοχή και την ικανοποίηση των αναγκών του.